Εφόσον λοιπόν οι εκκλησίες είναι όλες κλειστές λόγω του ότι φέρουν φθορές από τον σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου, οι κάτοικοι ζήτησαν, αιτήθηκαν να γίνει μια υπαίθρια λειτουργία και έτσι και έγινε εδώ σήμερα στο πάρκο που είναι δίπλα από το εκκλησάκι της Αγίας Ζώνης. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα χωριό που έχει περίπου 800 μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι εξαιτίας και της κατάστασης αναγκάζονται να επισκέπτονται εκκλησίες σε διπλανό χωριό. Ενδεικτικό είναι και το παράδειγμα της Ανάστασης. Οι κάτοικοι έκαναν Ανάσταση στο δρόμο, στην πλατεία του χωριού και μάλιστα στις 10 η ώρα το βράδυ. Όπως καταλαβαίνεις, σήμερα ήταν μεγάλη η προσέλευση των πιστών και τα συναισθήματα ανάμεικτα, αφενός χαρά και συγκίνηση που επιτέλους μετά από μήνες χωρίς εκκλησιασμό ήρθαν στην Θεία Λειτουργία, αλλά μετέλαβαν κιόλας. Και αφετέρου ανησυχίες ως και λύπη, θα λέγαμε, κυρίως για το εκκλησάκι εδώ της Αγίας Ζώνης, το οποίο πρέπει να σου πω ότι έρχονται να προσκυνήσουν όχι μόνο από την Κρήτη και την Ελλάδα, αλλά και από όλο τον κόσμο, κυρίως για να εκπληρώσουν τάματα, αναφέρομαι κυρίως σε ζευγάρια ή άτεκνες γυναίκες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να αποκτήσουν παιδί. Τώρα, οι κάτοικοι και ο κόσμος εδώ μας λένε ότι είναι αισιόδοξοι, θεωρούν ότι τόσο φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν δείξει ενδιαφέρον, αλλά και οι ιδιώτες που θέλουν να συμβάλλουν, έχουν δηλώσει προθυμία να συμβάλλουν με χρηματοδότηση, ούτως ώστε όλο αυτό να προχωρήσει, να δρομολογηθούν και να αποκατασταθούν όλες οι φθορές.